πέφτει πάνω στην μπάλα και ο Πασαλής και ο Ολυμπιακός σώζεται. Στο 8ο λεπτό κερδίζει ο Καραπιάλης και βγάζει μια πολύ ωραία μπαλιά για τον Αλεξανδρή. Δεν υπάρχει περίπτωση offside. Αλεξανδρής πλασάρει, δοκάρει και γκολ. Είναι το 0-1 για τον Ολυμπιακό στο 13ο λεπτό της συνάντησης. Ο Καραπιάλης εκμεταλλεύτηκε το λάθος των παικτών του Λεβαδιακού. Έξω από την περιοχή έβγαλε μια υπέροχη μπαλιά στον Αλεξανδρή που μπήκε, πλάσαρε ιδανικά και έτσι ο Ολυμπιακός κάνει το 0-1. 24ο λεπτό. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1 και ο Κώστας Τσάνας στην εκτέλεση του φάουλ. Καλοτραβηγμένο, αλλά η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Τοχούρογλου. Λαζάρου. Το 1-2. Λαζάρου θέλει να βγάλει την σέντρα και έχουμε κόρνερ. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Λεβαδιακού ότι η μπάλα βρήκε στο χέρι, αλλά ήταν πεσμένος ο παίκτης του Ολυμπιακού. Ήταν ο Θόδωρος Παχατουρίδης. Λουκάς, δεν είναι καλή απόκρουση. Αλεξανδρής περνάει το Μαρτινέο. Αλεξανδρής μόνος μέσα στην περιοχή. Πιάνει το σούτ, την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι out. 44ο λεπτό και πάλι ο Τσάνας εκτελεστής στο 7ο κόρνερ για τους γηπεδούχους. Η κεφαλιά από τον Λαγό και μπάλα out. Πρέπει να έχουν χτυπήσει. Στο έδαφος βρίσκονται ο Βασίλης Ιωαννίδης και πρέπει να είναι ο Σπύρος Γουλής στη διεκδίκηση της μπάλας. Και φαίνονται τρομαγμένοι παίκτες του Ολυμπιακού. Ελπίζουμε να μην έχει συμβεί κάτι δυσάρεστο. Κάνει κινήσεις και ο Καραταΐδης. Ίσως γύρισε η γλώσσα, θα δούμε. Ο Ιωαννίδης του γύρισε η γλώσσα και του έκλεισε την οδό για αναπνοή. Δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Είχαμε πλήρη ανακοπή αναπνοής. Αναγκάστηκα να προσπαθήσω να του κάνω τη γλώσσα με το χέρι μέσα και συνεχεία να του κάνω την κρατική αναπνοή. Και ευτυχώς ήταν αρκετά σημαντικό το πρόβλημα. Το έχει μείνει κάποιο κενό μνήμης λόγω του τυπήματος. Είναι μια κάποια διάσηση. Κρύος είναι σε καλή θέση, επιχειρεί το σουτ. Μόλις out την μπάλα. Κόιτ εκμεταλλεύεται. Σουτ άστοχο. Τσάνας και Κρύος πάνω στην μπάλα. Κρύος εκτελεί. Μπάλα στην αγκαλιά του Χούρουβλου που χάνει την μπάλα και μπλοκάρει με δεύτερη επέμβαση. Καραπιάλης αφήνει στον Ρεφενέ. Ρεφενές αμέσως στην σέντρα. Έρχεται ο Αλεξάνδρης, την παίρνει με ωραίο τρόπο. Πλασάρει ο Ίβιτς και εκπληκτική απόκριση του Κατσιπάνου. Νίκος Γκουλής, Τσάνας και Κόιτ στην μπάλα. Σε αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει ο Λεβαδιακός σε αρκετά καλή θέση. Κόιτ τελικά εκτελεί. Η μπάλα στη γωνία και ο Τοχούρογλου διατηρεί το 0-1. Και τώρα ο Αλεξανδρής στην αντεπίθεση για τον Ολυμπιακό. Πετάει στον Παχατουρίδη και είναι το 0-2 για τον Ολυμπιακό στην εκπνοή του αγώνα στο 89 με τον Θόδωρο Παχατουρίδη, τον καλύτερο ίσως παίκτη του Ολυμπιακού που είχε προωθεί στην συγκεκριμένη φάση. Πριν μπω μέσα στο παιχνίδι είχα το άγχος για την